Αισιόδοξος για την πορεία της διασποράς του νέου κορονοϊού στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, εμφανίστηκε ο καθηγητής πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης. Μπορεί η Ελλάδα να αποτελέσει ένα μικρό θαύμα, ας το πούμε, περιστολής της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το θέμα η Κρήτη είναι ακόμα καλύτερο παράδειγμα. Έχουμε περίπου 5 ημέρες να δούμε θετικό κρούσμα στην Κρήτη ολόκληρη και περίπου 12 μέρες να δούμε θετικό κρούσμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αυτά είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά σημεία. Περιμένουμε ακόμα μία εβδομάδα να ουδετεροποιηθούν οι άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει από το εξωτερικό και έχουν έρθει στην Κρήτη, για να σιγουρευτούμε ότι ενδεχομένως στην Κρήτη μπορούμε να μιλάμε ότι ξεκινάμε από ένα άλλο σημείο πολύ πιο αισιόδοξο. Ο κύριος Τζανάκης εκτίμησε ότι τα περιοριστικά μέτρα θα λήξουν περίπου στα μέσα Μαΐου, καθώς ήδη βρισκόμαστε στην κορυφή της καμπύλης της πανδημίας. Θεωρώ ότι αν δεν είμαστε στην κορυφή, είμαστε πάρα πολύ κοντά στην κορυφή της καμπύλης. Τούτο βέβαια σημαίνει ότι θα πρέπει να διανύσουμε αντίστροφα, μειούμενα τα ποσοστά όλα αυτά, οι αριθμοί όλοι αυτοί, περισσότερο, τον ίδιο ή και περισσότερο χρόνο από ό,τι ζήσαμε ως τώρα. Δηλαδή έχουμε 27 Φεβρουαρίου που ξεκινήσαμε και έχουμε 5 Μαρτίου σήμερα, 4 Μαρτίου. Επομένως θα χρειαστούμε ένα μήνα και 10 μέρες για να φτάσουμε σε πολύ χαμηλά νούμερα. Άρα καλό Μάη, καλές 15 Μαΐου θα έλεγα. Από την πλευρά του, ο καθηγητής καρδιολογίας Γιώργος Κοχιαδάκης, μιλώντας στον 984, εξήγησε γιατί το ενδιαφέρον σωστά εστιάζεται στον κορονοϊό, όμως θάνατη και αύξηση επεισοδίων υπάρχει και με άλλες παθήσεις όπως της καρδιάς. Ιδιαίτερα στην Κίνα που υπάρχουν οι μεγάλες μελέτες, ότι ένα ποσοστό των ασθενών ο κορονοϊός εμφανίζεται σαν αρρυθμία και πόνο στο στήθος. Διότι έχει κάνει προσβολή του μυοκαρδίου και έχει δημιουργήσει περικαρδίτιδα μυοκαρδίτιδα. Mm. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αύξηση των περιστατικών που το έχουμε δει και εμείς στη δική μας κλινική, τα οποία εμφανίζονται σαν εμφράγματα και κάνοντας μια στεφανιογραφία μετά βλέπουμε φυσιολογικά στεφανία και τα αποδίδουμε σε προσβολή από τον κορονοϊό. Ο καθηγητής εξήγησε γιατί οι υπερτασικοί δεν θα πρέπει να αλλάξουν τη θεραπεία τους. Υπήρχε λοιπόν η θεωρία αυτή ότι τα φάρμακα αυτά ευνοούν τη λίμωξη από τον κορονοϊό. Μετά υπήρξε η άλλη άποψη ότι όχι μόνο δεν ευνοούν, αλλά εμποδίζουν την ανάπτυξη του ιού. Δεν αλλάζουμε καμία θεραπεία, διότι δεν έχει αποδειχθεί τίποτα από αυτά.